www.ramustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Οι υποψήφοι για το συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Σάμου και Ικαρίας είναι η Αρνή Καλογερή, Γεωπόνους, μέλος του Βίκη, διατηρεί κατάστημα γεωργικών ειδών στη Σάμου με το σύζυγό της τον Χρήστο Καραθανάση και είναι μητέρα ενός παιδιού του Δημήτρη. Ο Αλέξανδρος Σταθακιός, θεολόγος με πτυχιακό στις κοινωνικές επιστήμες, εργαζόμενος στη μονάδα επανένταξης ο Φάρος, γραμματέας της Επιτροπής Ανατολικής Σάμου του Συνασπισμού και συνδικαλιστής στο ΚΕΘΕΑ. Στον Οκανά. Και τραπέζος. Ναι. Και από την Ικαρία, ο σύντροφος Κωνσταντίνος Καραπέκης, ο οποίος για λόγους συγκοινωνιακούς δεν μπόρεσε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι χημικός του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι γεννημένος στο Περδίκη της Ικαρίας το 1943. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΚΚΕ Εσωτερικού και της ΕΑ και σήμερα είναι μέλος του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Έχει εργαστεί σαν στέλεχος της παραγωγής στη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα και αρθρογραφεί στην τοπική εφημερίδα της Ικαριάς στον Αθέα. Κλείνοντας και πριν δώσω το λόγο στους υποψήφιους, θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να καλέσω τον κόσμο της ΣΑΜΟΥ να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, του πολιτικού χώρου που μέσα από πολλές αντιξότητες, κατηγορίες και συκοφαντίες στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό του δοκιμαζόμενου Έλληνα με ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση για να καταφέρουμε να αφήσουμε πίσω μας όχι συντρίμμια προς ικανοποίηση των δανειστών μας, αλλά παρακαταθήκη στα παιδιά μας και στις γενιές που θα έρθουν. Σας ευχαριστώ. Κοινωνίας που είναι εδώ, αλλά και πριν από όλους να ευχαριστήσω τους συντρόφους και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που με επέλεξαν για υποψήφια και μου έδωσαν ένα ρόλο δύσκολο σε μια εποχή ακόμα πιο δύσκολη για την πατρίδα και για το λαό μας. Για αυτές τις δυσκολίες δεν θέλω να πω πολλά, γιατί όλοι μας βιώνουμε στο πετσί μας το που μας έφερε η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και το λαό. Το πώς μπορεί να καταντήσει ένας λαός και μια πατρίδα όταν κυβερνιέται από μια κλίκα των συλλόγων ξεπουλημένων στο διεθνή κεφάλαιο και στις τράπεζες. Ας σκεφτούμε μόνο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας χρήστηκε με πολλή αγωνία και με πολύ πρόβλημα ένα μέλος της Τριμερούς, δηλαδή ένας άνθρωπος που απ' αλλού πληρώνεται και για άλλους δουλεύει. Το καταστροφικό έργο αυτής της κυβέρνησης, για το οποίο πρέπει κάποτε να λογοδοτήσει, έφερε στο λαό μας πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολλά δεινά. Έχει επιφέρει καταρχήν μια αύξηση της ανεργίας στο 22%. Στην πραγματικότητα μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έχει βυθίσει το λαό στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Έχει κλείσει εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις, την παιδεία, την πρόνοια, το σύστημα υγείας. Έχει αποψηλώσει την άμυνα της χώρας. Έχει στείλει την νεολαία και τα καλύτερα μυαλά μας στη μετανάστευση. Έχει κλέψει το χαμόγελο και την αισιοδοξία από τα χείλη μας και έχει αφήσει μέχρι τώρα 1.700 νεκρούς μόνο από αυτοκτονίες. Τα δυο απανωτά μνημόνια που υπέγραψαν υποθήκευσαν το μέλλον μας για 40 χρόνια. Στηριγμένοι στο δόγμα του φόβου, στο δόγμα του σοκ και δέος, μπόρεσαν να φοβήσουν τον περήφανο λαό και με θράσος αυτή την ίστατη στιγμή προαναγγέλουν τα καινούργια μέτρα, τα μέτρα που θα πάρουν τον Ιούνιο, που θα ξαναχτυπήσουν συντάξεις, μισθούς, προνοιακά επιδόματα και πολλά άλλα, φέροντας καινούργια δεινά και καινούργια προβλήματα. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει τώρα, πριν οι συνέπειές της γίνουν μη αντιστρέψιμες. Το μεγάλο δίλημα των εκλογών είναι αν η κυβέρνηση που θα προκύψει θα υπηρετεί το λαό και τα συμφέροντά του ή τους δανειστές, την Τρόικα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τους κατακτητές της πατρίδας μας. Το δίλημα είναι αν μετά τις εκλογές θα είναι ο λαός που θα αποφασίζει για την παραγωγή, για τις δημόσιες επενδύσεις, τον ορυκτό πλούτο, την εξωτερική πολιτική, το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών μας. Αν άλλη μια φορά βρεθούμε μικρότεροι των περιστάσεων, ο λαός εννοώ εμείς, αν μπλέξουμε σε ψευτοδιλήμματα και αυτοί μπορέσουν να κάνουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση, δεν θα έχουμε ούτε παρόν ούτε μέλλον. Και ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός θα οδηγηθεί σε έκρηξη, μοιραία. Η ιστορία μας έχει μάθει ότι όταν η αστική τάξη
ξεπουλάει την πατρίδα, τότε ο λαός οφείλει και το κάνει, παίρνει στα χέρια του και τη μοίρα τη δική του, αλλά και την τύχη της πατρίδας. Σε αυτές ακριβώς τις ιστορικές καμπές και παλιότερα η ιστορία μας έχει δείξει ότι όταν μας έχει δείξει ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη και βαριά κληρονομιά. Το ΕΑΜ, να θυμίσω, όταν κάτω από την πότα του πιο σκληρού δυνάστη ένωσε το λαό, τον έσωσε από την πείνα, αγωνίστηκε για την παιδεία, τη δικαιοσύνη, τον πολιτισμό και τελικά ελευθέρωσε την πατρίδα μας. Σήμερα η λαϊκή απέτηση της ενότητας των δυνάμεων που αντιμάχονται τα μνημόνια και τη σύγχρονη κατοχή προβάλλει σαν ιστορική αναγκαιότητα και επιμερίζει τις ευθύνες σε όλους μας. Το ένα κομμάτι της ευθύνης ανήκει στον καθένα από εμάς. Ανεξάρτητα από το τι έχει ψηφίσει ο καθένας μέχρι σήμερα, πρέπει να καταλάβει ότι η ανατροπή και η ευτυχία του λαού μας, η ευτυχία προσωπική της ζωής μας, περνάει και από το δικό μας χέρι. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για εφησυχασμό, ούτε για αποχή από τις επόμενες εκλογές. Το πρόβλημα της πατρίδας δεν μπορούν να το λύσουν κάποιοι άλλοι. Μόνο ο λαός έχει τη δύναμη να το κάνει. Το άλλο το κομμάτι της ευθύνης, βαριάς και ιστορικής, αφορά τις ηγεσίες των κομμάτων της αριστεράς. Πρέπει να ξεπεράσουν τη ραστόλη και την επαναστατική γυμναστική της μεταπολίτευσης, καθώς και την αντίληψη του μικρομάγαζου. Πρέπει να δουν το τι μας ενώνει και όχι το τι μας χωρίζει και να το δουν κοιτάζοντας στα μάτια το λαό πριν αυτός τους γυρίσει την πλάτη. Για ό,τι μας χωρίζει, ο μόνος δρόμος για να ενωθούμε είναι η κοινή μας πάλι. Ας δούμε επιτέλους το αντιμνημονιακό μέτωπο όχι σαν σύλληψη των ηγεσιών των κομμάτων, όχι σαν προεκλογικό κόλπο, σαν αναπνοή μέχρι τις εκλογές, αλλά σαν εργαλείο στα χέρια του λαού. Σαν εργαλείο ανάσχεσης των συνεπειών του νεοφιλελευθερισμού. Σαν δύναμη και οργανωτική δομή για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και των συνεπειών της. Ας χτίσουμε αυτό το μέτωπο συζητώντας και παλεύοντας γύρω από κάποια σημεία. Μέχρι τώρα, από όλη αυτή τη διαδικασία που προκύπτει από το ΣΥΡΙΖΑ και τη συζήτησή του με διάφορους άλλους χώρους, έχουν προκύψει κάποια μερικά λίγα ελάχιστα κομμάτια, κάποιοι άξονες, πάνω στους οποίους μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα και μια πάλι. Να πω μόνο επιγραμματικά, δεν θα αναλύσω τίποτα από όλα αυτά, υπάρχουν και στα φυλάδια, έχουμε μπροστά μας τον χρόνο να τα πούμε και αναλυτικά. Το πρώτο, άμεση απεμπλοκή από τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις και να ακυρωθούν όλα τα μέτρα που απορρέουν από αυτά. Το δεύτερο, ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας, να πληρώσουν οι πλούσιοι και αυτοί που δημιούργησαν την κρίση. Το τρίτο, προτεραιότητα στις ανάγκες της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε το λαό μας για τα κέρδη των τραπεζών. Προηγείται ο κόσμος, προηγούνται οι ανάγκες του. Τέταρτο, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Θα πρέπει να γίνει μια αναστολή πληρωμών ή μια μονομερής, έστω αν δεν μπορέσει να γίνει αναστολή των πληρωμών, για να μπορέσει ο λαός για κάποια χρόνια να επιβιώσει, να ζήσει και να ανορθωθεί η Ελλάδα. Δημόσιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κάτω από κοινωνικό και δημοκρατικό έλεγχο. Να κοινωνικοποιηθούν, να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες. Μέτρα για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Μπορούμε να τα αναλύσουμε και στην κουβέντα αργότερα. Κάποια πράγματα που μπορούμε να δούμε για το πώς μπορεί να προχωρήσει η κατάσταση και τι μπορεί να γίνει. Να υπερασπιστούμε τα δημόσια αγαθά. Το δημόσιο χαρακτήρα της υγείας, της παιδείας, την προστασία των χαμηλών εισοδημάτων. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Αυτά είναι πολύ επιγραμματικά, σας λέω, κάποιοι άξονες πάνω στους οποίους είναι μια αρχή για να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε. Αν κάνουμε μια υπόθεση, πόσο πιο εύκολα και αποτελεσματικά θα μπορούσαμε να παλέψουμε τέτοια ζητήματα, θα μπορούσαμε να δούμε και τοπικά ζητήματα που μπαίνουν μπροστά μας και σαν κοινωνία οφείλουμε συνολικά να τα απαντήσουμε. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για τα τοπικά θέματα. Μόνο επιγραμματικά να αναφέρω δύο-τρία πραγματάκια πάνω στα οποία πιστεύω ότι
όλος ο Σαμιώτικος και Ικαριώτικος λαός έχει τη δύναμη, έχει τη δυνατότητα να παλέψει συνολικά, να παλέψει ομαδικά, να βρει τη λύση. Και είναι σημεία που μπορούν να μας ενώσουν και όχι να μας χωρίσουν. Και μέσα στην αριστερά και μέσα σε όλο το λαό. Ένα παράδειγμα να πω. Για παράδειγμα με το θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την Ένωση Ενωτικών Συνεταιρισμών. Η Ένωση, όπως ξέρουμε, είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός πυλώνας του νησιού, της ΣΑΜ. Σήμερα που κινδυνεύει η αναγκαστικότητα, χρειάζεται να προστατεύσουμε τους παραγωγούς. Σήμερα που η αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, το ΕΤΑΚ, ο νόμος, ο φόρος που μπήκε για την ακίνητη περιουσία, η κατάσταση που έχει περιέλθει ως από την κακοδιαχείριση που είχε υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και αυτών των κομμάτων που χρόνια λιμένονται αυτόν τον φόρο. Η επιβολή του καινούργιου φόρου στην κατανάλωση κρασιού, η κατάργηση της επιδότησης εξαγωγών έχουν ένα αποτέλεσμα το στραγγαλισμό αυτού του μεγάλου γίγαντα. Φτάνει έως να δίνει μια μισή δραχμή εξόφληση για την προηγούμενη σοδιά. Εδώ θυμηθήκαν το προηγούμενο νόμισμα. Εκεί μια μισή δραχμή, γιατί σε ευρώ δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι πολύ κάτω από το ένα λεπτό. Για το λάδι. Μετά τη φωτιά του 2000 και τις άθλιες αποζημιώσεις που πήραν η ελαιοπαραγωγή για να ξαναφτιάξουν τις καλλιέργειές τους, και εδώ έχει ευθύνη και ο πρώην βουλευτής του νησιού για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα, όταν η τιμή σήμερα του λαδιού είναι 1,70-1,80, όταν το προϊόν είναι χωρίς προστασία, χωρίς πιστοποίηση, τον χαρακτηριστικό του, όταν δεν μπορεί να βγει στην αγορά, όταν τα λιοτρίδια συνθλίβονται από νόμους και από κανονισμούς που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτούς και να μπορέσουν να δουλέψουν, τότε υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο στην τοπική μας κοινωνία. Όλα αυτά τα πράγματα αφορούν τη διατροφή μας, αφορούν την αυτάρκεια αυτού του τόπου. Πράγμα πολύ μεγάλο και θα πρέπει να το θυμηθούμε από εδώ και πέρα. Την αυτάρκεια, την παραγωγή του πλούτου αυτού του τόπου και τα πράγματα που πρέπει πάνω σε αυτά να σκύψουμε στην πρωτογενή τομέα, στην παραγωγή μας, για να ξεκινήσουμε από κάπου. Από κάπου πρέπει να αρχίσει να ξανασηκώνεται η παραγωγή μας. Από κάπου πρέπει να ξαναρχίσει να σηκώνεται ο λαός, ο σαμιώτικος λαός και η περηφάνεια του. Και νομίζω ότι οι βάσεις, οι αρχές είναι εδώ. Για παράδειγμα, ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των συγκοινωνιών. Βλέπουμε το τι γίνεται με τα καράβια και το τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα. Καταλαβαίνουμε ότι αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, αν δεν αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα πράγματα οι κυβερνώντες, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εδώ δεν είμαστε τσουβάλια. Δεν μας ενδιαφέρει το τι κοστίζει και το πόσο κοστίζει ένα καλό καράβι για το νησί μας. Μας ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα μεταφέρει ανθρώπους, είναι ο τρόπος που επικοινωνεί αυτός ο τόπος, είναι ο τρόπος που μπορεί να μεταφερθούν προϊόντα, άνθρωποι. Και είναι αγαθό. Και σαν τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε πια. Και δεν είναι στο πρέπει μας να ανεχτούμε απαντήσεις του τύπου ή με το καράβι, το ιεράπετρα ή κολυμπώντας. Όπως είπε ο υπουργός της συγκυβέρνησης πριν από λίγο καιρό. Όταν όλοι οι Σαμιώτες κατεβήκαμε κάτω στο λιμάνι, όταν όλοι κάναμε διαμαρτυρίες, όταν όλοι πήγανε στην Αθήνα να βρούνε τους υπεύθυνους και τους υπουργούς, μαζί και ο Δεσπότης, μαζί και όλος ο κόσμος, και η απάντηση ήταν αυτή. Όχι, η συγκοινωνία είναι αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Όταν ο τουρισμός βρίσκεται σήμερα στον αδίκτυο, όταν όλη η κίνηση που γίνεται καθορίζεται μόνο από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία και δεν αντιμετωπίζεται σαν μια ακόμα πηγή από την οποία μπορούμε να έχουμε έσοδα ή μπορεί να προβάλλουμε τον τόπο μας, αλλά μόνο σαν ένας τρόπος τα μεγάλα τουριστικά γραφεία, τα μεγάλα τα πρακτορία να έχουν αυτό, να έχουν κέρδη. Για όλα αυτά και για ακόμα περισσότερα μπορούμε να παλέψουμε όλοι μαζί. Εδώ ίσως θα μπορούσε να πατήσει και η πρόταση που έκαμε τις προάλλες ο ΣΥΡΙΖΑ για κοινή κάθοδο των αριστερών κομμάτων στις πολιτικές περιφέρειες. Και θα μπορούσε να είναι μια καλή αρχή. Νομίζω ότι υπάρχουν αυτά και άλλα τόσα σημεία που αν καθίσουμε και μιλήσουμε όλοι μαζί θα βρούμε την κοινή συνισταμένη, θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε, θα βρούμε
τα σημεία που μπορούμε να συμφωνήσουμε και όχι αυτά που μπορούμε να διαφωνήσουμε. Και αυτή η ανάγκη προβάλλει επιτακτικά. Αυτή η ανάγκη φαίνεται, είναι ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας. Αυτά έχω να πω για την ώρα. Ευχαριστώ. Samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.